Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινά η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Περισσότερες από 256.000 περιπτώσεις της νόσου από το νέο ιό καταγράφονται σήμερα σε 184 χώρες του κόσμου, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 10.500 θάνατοι. Υπολογίζεται πως μόλις το 15% αυτών καταγράφεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας. 45% του συνολικού αριθμού περιπτώσεων της νόσου και 50% του συνολικού αριθμού θανάτων έως εχθές έχουν καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 495. 84 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 7.200 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 90 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 20 είναι διασωληνωμένοι. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και εξιτήριο από το νοσοκομείο. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όλοι οι σοβαρά ασθενείς παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει ξεπεράσει πλέον τα 72 έτη. Δυστυχώς, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 συμπολίτες μας, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη. Όλοι τους άντρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Σχετικά με την εργαστηριακή επιτήρηση, συστρατεύεται στην προσπάθεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και την επάρκεια αυτών, ειδική ομάδα που τη συντονίζει διακεκριμένη Επιτροπή Επιστημόνων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, τόσο εγώ και αλλά και εκ μέρους του Υπουργού μας, Βασίλη Κικίλια, τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον καθηγητή κύριο Δερμιτζάκη, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τους κυρίους Λουκά Παπαδήμο και Δημήτριο Θάνο από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τους καθηγητές Βασίλη Γοργούλη, Παγώνα Λάγιου και Γκίκα Μαγιοργκίνη από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κώστα Σταματόπουλο από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε αυτή την συντονιστική ομάδα μεταξύ άλλων επιστημόνων που έθεσαν αυτούς στη διάθεση της πατρίδας και της πολιτείας και συντονίζουν αυτή την προσπάθεια. Οι δράσεις αυτές εδραιώνουν την επιστημονική μας προσέγγιση, αλλά δεν αλλάζουν το κύριο μήνυμα. Μένω σπίτι με ελαφρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου στους νέους και υγιείς που έχουν συμπτωματολογία ίωσης. Δεν θέλω να περάσουμε ένα αντίθετο μήνυμα. Αυτό που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε σήμερα αφορά τα σοβαρά κρούσματα της νόσου σε ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου και αντικατοπτρίζει την κυκλοφορία του ιού περίπου 10 ημέρες νωρίτερα. Οι προβλέψεις μας αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, παρεμένουν σταθερές για την πορεία της νόσου στην πατρίδα μας. Το αν ο ρυθμός αύξησης αλλάξει, το αν ο ρυθμός των σοβαρών κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και επιβαρημένους από χρόνια νοσήματα συνανθρώπου μας, αλλάξει προς τα πάνω γρήγορα και βγει εκτός των προβλέψεών μας, εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία τηρούμε όλοι αυτά τα μέτρα. Προς το παρόν, παραμένουμε εντός των προβλέψεων. Νομίζω ακριβή εικόνα για την πορεία της επιδημίας θα έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες και θα είναι τόσο καλύτερη αυτή η εικόνα όσο περισσότερη συμμόρφωση υπάρχει με τα μέτρα. Τα μέτρα που αφορούν 2 στόχους κύριους και στους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι προσιλωμένοι. Να προφυλάξουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και να κολλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερη ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να έχουμε περίπτωση σε νησί του Αιγαίου, στα αγαπημένα μου Δωδεκάνησα,
όπου και υπηρέτησα μεγάλο μέρος στρατιωτικής μου θητείας και η μόνη επαφή με την Όσο να είναι επισκέπτης από την Αθήνα. Δεν μπορεί να πλημμυρίζουν οι δρόμοι από εκδρομής που ταξιδεύουν σε στενό συγχρονισμό σε ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο χωρίς να ξέρουν αν εποάζουν την Όσο. Σας παρακαλώ, το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να μην έρθετε με κανέναν σε επαφή εκεί που ταξιδεύετε, στην τοπική κοινωνία. Να μείνετε στο σπίτι σας, να μην μεταδώσετε την Όσο σε ανθρώπους αυξημένου κινδύνου, στους συμπολίτες μας. Δεν είναι διακοπές. Αυτές οι συμπεριφορές υποβαθμίζουν όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνουν τον κίνδυνο για επέκταση της νόσου σε περιοχές που δεν υπάρχει μετάδοση, στις τοπικές κοινωνίες, στους συνανθρώπους μας που δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά το νοσοποιητικό του σύστημα και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολίες τόσο στην νοσηλεία όσο και στη διακομιδή. Το είπα και χθες. Πόσες φορές πρέπει άραγε να το ξαναπώ? Σήμερα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σχέδιο για το νέο κορονοϊό που αφορά τις ομάδες των νεφροπαθών, που εκπονήθηκε από την ομάδα του καθηγητή κυρίου Μπολέτη και συζητήθηκε εκτεταμένα στην Επιτροπή. Επιπρόσθετα, μετά και το χθεσινό μήνυμα, θέλουμε να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας αιμοδότες να προσέλθουν σε κινητή μονάδα αιμοδοσίας, όχι στα νοσοκομεία, και να δώσουν αίμα. Όπως τόνισε σήμερα και ο Υπουργός μας, μένουμε σπίτι, βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα, να σώσουμε ζωές. Ακόμα περισσότερο αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και τώρα υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Όσον αφορά τη συνταγογράφηση της χλωροκίνης, ενός από τα φάρμακα που ακούστηκαν αυτές τις μέρες ως δραστικού έναντι του νέου ιού, με σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων για μελλοντική χρήση στα σπίτια ασθενών, από γιατρούς που δεν συνταγογραφούσαν στο παρελθόν, είχαμε επίσημη δήλωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και νομίζω αυτό συνιστά αντιεπιστημονική συμπεριφορά και πρέπει να σταματήσει. Το φάρμακο αυτό θα πρέπει να συνταγογραφείται αποκλειστικά και μόνο στους ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις και ήδη τελειώνουν οι συζητήσεις στον επάνω από εδώ όροφο, στον επάνω ακριβώς όροφο, για τη χρήση αυτού του φαρμάκου σε περιστατικά του νέου κορονοϊού. Θα τελειώσω με μια αναφορά στον ιό της γρίπης. Έναν παγκόσμιο φωνιά, με καταγεγραμμένα 241 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης έως σήμερα στη χώρα μας. Η γρίπη είναι σε κάθοδο. Παρ' όλα αυτά, εφέτος καταγράφηκαν συνολικά 94 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Το 93% των περιπτώσεων γρίπης φέτος οφειλόταν στον ιό γρίπης τύπου Α και ιδιαίτερα στον τύπο Ι3Ν2, που προσβάλλει ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως και ο νέος κορονοϊός. Ο ιός της γρίπης, ένας ιός που συμπεριφέρεται παρόμοια και του οποίου η εξάπλωση περιορίζεται όταν τηρούνται αυστηρά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ας είμαστε ενωμένοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, απλά δεν κυκλοφορούμε. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε με τους δικούς μας. Στην καλύτερη περίπτωση πάμε για ένα περίπατο για τρέξιμο μόνοι μας και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθρήσεις. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς παρατηρούν ότι δεν το τηρούν και θεωρούν ότι είναι ώρα εκδρομή στο χωριό ή στο εξοχικό. Με δεδομένο τα περισσότερα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Αττική και εν γέννη στις μητροπολιτικές περιοχές σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνονται όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι συνέπειες μπορεί να έχει για την υγεία των πολιτών στις περιοχές που πάνε. Η πλειοψηφία τηρεί τους κανόνες, αλλά δυστυχώς κάποιοι δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά αγνοούν τις συστάσεις. Και τέτοιες συμπεριφορές
απασχολούν και την κοινωνία αλλά και την πολιτεία. Και η ελληνική πολιτεία και γνώριζε και γνωρίζει και θα συνεχίσει να γνωρίζει ποια οχήματα περνούν τα διόδια. Ας είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης το μήνυμά του και θα ήθελα να το επαναλάβω και να το τονίσω ότι από όλους εμάς και τη δική μας συμπεριφορά εξαρτάται τελικά αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Κρατώντας λοιπόν αυτό ως δεδομένο και αναφορικά με νέα μέτρα και συστάσεις, σας ενημερώνω για τα εξής. Από αύριο Σάββατο στις 6 το πρωί επιτρέπεται η μετάβαση στα νησιά μας με πλοία της ακτοπλοείας μόνο των μόνιμων κατοίκων τους. Τα όποια δρομολόγια εκτελούνται αφορούν μόνιμους κατοίκους για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και την τροφοδοσία των νησιών, καθώς και εκείνους που θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τους κατοίκους των νησιών μας. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όσο πιο μικρό είναι το νησί, όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι πολλές φορές αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Για να εκδώσει πλέον λοιπόν κάποιο εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει σε νησί, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντιγράφου που μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το τάξης ή αντιγράφου της δήλωσης Ε1 ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης, απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής βρίσκονται σε πλεύση υποχρεούνται ως τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, να καταπλέψουν. Το λιμενικό και οι λιμενικές αρχές έχουν πάρει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, αύριο Σάββατο θα είναι εκτάκτως κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας. Από Δευτέρα, στις λαϊκές αγορές μειώνονται κατά 50% ανακλάδο η παραγωγή με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των μπάκων και υποχρέωση εκπεριτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Όσο αφορά στα σούπερ μάρκετ, από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική απόσταση ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα αντί 10 τετραγωνικών μέτρων που ίσχυε ως τώρα. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανασταλεί όλες οι επισκέψεις στα καταστήματα κράτησης, καθώς επίσης και οι άδειες κρατουμένων και οι μεταγωγές αυτών, με εξαίρεση την επίκληση ειδικών λόγων κοινωνικού χαρακτήρα και πάντα σε ελάχιστο αριθμό. Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συνάδουν με την κρισιμότητα της κατάστασης, επαναλαμβάνουμε ότι απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο και περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχών άλλων ευθυνών, ιδίως ποινικών. Θα υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε πάρκα, μεγάλες πλατείες, χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση προσώπων προκειμένου να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο παραπάνω κανόνας. Δεν επιτρέπονται ούτε πικνίκ, ούτε άθληση κατά ομάδες. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά ζωτικών αναγκών. Εξαίρεση αποδεκτή υπάρχει για μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα τηρώντας την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση με τις λιγότερες απώλειες σε κάθε επίπεδο είναι να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Δεν πρόκειται για άσκηση ετοιμότητας, αλλά για πραγματική μάχη. Ο κρατικός μηχανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παίρνει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να περιορίσει τη διάδοση του ιού και να αποτρέψει μια εγχώρια πανδημία. Ας τον βοηθήσουμε επιτέλους
και ας καταλάβουμε ότι στη σημερινή συγκυρία η ατομική ευθύνη του καθενός είναι εξίσου σημαντική με την κρατική πρωτοβουλία. Μια πανδημία δεν μπορεί να ανακοπεί ούτε από μεμονωμένα άτομα, αλλά ούτε και μόνο από τις προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού. Χρειάζονται και οι δύο. Αν δεν το έχουμε κάνει ακόμα, είναι επιτέλους η ίσταση στιγμή να αντιληφθούμε την ουσία του στόχου «μένουμε σπίτι» και να σταματήσουμε να μετακινούμαστε αν δεν συντρέχει λόγος ζωτικής σημασίας. Αλλιώς η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει και εξετάζει, πιστέψτε με, κάθε μέτρο. Άλλωστε, κατηγορηματικά το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, μένουμε σπίτι. Για να μπορέσουμε σε λίγες εβδομάδες να απολαύσουμε τις ηλιόλουστες μέρες που έρχονται, παρέα με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όπως κάναμε τόσα χρόνια. Μην τα θυσιάσουμε στο βωμό της δικής μας απερισκεψίας, της δικής μας ανοησίας. Μένουμε σπίτι και τηρούμε τις οδηγίες. Οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σχεδόν εγκληματικό για τους ανθρώπους των ευπαθών ομάδων, για τη μάχη που δίνουμε όλοι μαζί για την εξάπλωση της νόσου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Κυρία Φουσέκη. Τεστ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ισχυρίζεται ότι πρέπει να γίνονται περισσότερα τεστ. Η Φιλανδία σήμερα το αμφισβήτησε αυτό ανοιχτά, λέγοντας ότι εμείς θα κάνουμε μόνο στις ευάλωτες ομάδες και στους υγειονομικούς. Και μάλιστα έχουμε δυνατότητα για 1.500 την ημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εμείς ποια γραμμή ακολουθούμε, γιατί ακούγονται και διάφορες φωνές στην Ελλάδα και από συναδέλφους σας. Και πόσα τεστ ημερησίως μπορούμε εμείς να κάνουμε. Η μία ερώτηση αφορά εσάς και η μία θα τον κύριο Υφυπουργό. Τελειώνουμε αυτή την εβδομάδα με τα περιοριστικά μέτρα. Ολοκληρώνεται μάλλον. Ποια εικόνα έχουμε? Είπατε πριν ότι η πλειοψηφία τα ακολουθεί. Είπατε όμως και κάτι άλλο, ότι ξέρει η πολιτεία ποια αυτοκίνητα περνάνε από το διόδια. Μου φάνηκε λίγο σαν έλεγχος. Μου φάνηκε λίγο ότι θα φωτογραφίζουμε αυτούς που περάσανε. Ή θα μπουν και αυτοί στην αλυσίδα ιχνηλάτιστης, αν παραδείγματος χάρη σε ένα μέρος βρεθεί... Δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Και για τα αναλώσιμα. Υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν αναφορές μάλλον, όχι καταγγελίες ακόμα, και από γιατρούς και από υγειονομικούς, ότι αρχίζουν να υπάρχουν ελλείψεις. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία προμηθειών. Αυτό αφορά μάλλον τον Υφυπουργό πιο πολύ, τον κύριο Κοντοζαμάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τοποθετηθώ για τα τεστ, αν και έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα τις τελευταίες μέρες, άλλη μια φορά. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελέγχου και διαφορετικές ποικιλίες τεστ. Είναι οι μοριακές τεχνολογίες, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του ιού στη μύτη και στο φάριγγα. Χρειάζεται ειδική διαδικασία λήψης με στυλαιό ή γαργαρισμό, οι οποίες χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Και είναι οι έλεγχοι που γίνονται στα εθνικά κέντρα αναφοράς και έχετε ακούσει ότι κάποιοι από τους ελέγχους γίνονται και σε ιδιωτικά εργαστηριακά κέντρα. Υπάρχουν ταχεία τεστ, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην αγορά μας. Είναι τεστ τα οποία βασίζονται σε αντιγόνο του ιού και έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ασίας. Και υπάρχουν και τεστ αντισωμάτων, τα οποία σιγά-σιγά και δειλά-δειλά βλέπουν το φως δημοσιότητας και κάποια από αυτά είναι εγκεκριμένα. Η πρώτη μορφή τεστ χρησιμοποιείται για να διαγνώσει τον ιό και είναι η μορφή τεστ που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας, στα σοβαρά περιστατικά, στους υγειονομικούς που έχουν συμπτώματα. Είναι η πρώτη και κύρια και σοβαρή κατηγορία ελέγχων. Είναι αυτή που μας δίνει την εξαντλητική εικόνα για την επιδημία στη χώρα όσον αφορά τα σοβαρά και τις ΜΕΘ. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Η βάση της πυραμίδας, η οποία πυραμίδα είναι μεγάλη, μόνο με εκτιμήσεις μπορεί να γίνει και γίνεται με μαθηματικά μοντέλα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώντας να πάρουμε και μια δεύτερη, κατά κάποιον τρόπο φωτογραφία, στην επιστημονική διάλεκτο το λέμε επιπολασμό της νόσου, έχουμε κινητοποιήσει διαδικασία για να πάρουμε δειγματοληπτικά και με κανόνες ασφάλειας, όπως σας είπα, κάτω από την ηγεσία και την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών με συμπτώματα
γρυπόδου συνδρομής, η ίδια είναι πυρετός και βήχας, ώστε να έχουμε και μια δεύτερη εικόνα του πώς εξελίσσεται η επιδημία στη χώρα. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή και με την επάρκεια των μέσων που υπάρχουν στη διεθνή και παγκόσμια αγορά να κάνει κανείς εξαντλητικό έλεγχο σε καθέναν που έχει υποψία για την νόσο. Σας έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί να είναι στη φάση επόασης και να είναι αρνητικός. Παρ' όλα αυτά, δεχόμαστε τη στήριξη, όπως σας είπα σήμερα, από αυτή την εξαιρετική ομάδα επιστημόνων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν backup και να ενισχύσει εργαστηριακά ακόμα περισσότερο αυτού του τύπου τη στρατηγική. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται πάλι με τη συνεργασία του ΕΟΔΗ και τη συνεργασία αυτής της ομάδας και άλλων ομάδων επιστημόνων, μελέτη αντισωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάει σε διαφορετικές περιοχές της χώρας με ένα δείγμα με κανόνες στατιστικής και επιδημιολογίας και παίρνεις αίμα για να δεις ποιοι έχουν περάσει την νόσο. Και αυτό το κάνεις τώρα, το κάνεις σε 3 εβδομάδες και βλέπεις μια εικόνα πάλι, μια φωτογραφία του ποιες περιοχές έχει περάσει περισσότερο. Αυτό χρειάζεται μια συστηματική διαδικασία, χρειάζεται ειδικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι ήδη στα σκαριά και θα γίνει. Άρα θα έχουμε 3 διαφορετικές πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται η νόσος. Παρ' όλα αυτά, σας είπα και στην αρχή, 15% καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μαθηματικά μοντέλα και οι εκτιμήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δείχνουν ότι είμαστε εντός των προβλέψεών μας με αυτά τα δεδομένα που σας είπα και που αφορούν εξαντλητική επιτήρηση των σοβαρών κρουσμάτων σε ΜΕΘ και σε νοσοκομεία. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία, αλλά η πορεία, πρέπει να το πω ξανά, θα εξαρτηθεί από την αυστηρότητα και την πίστη την οποία θα δείξουμε στα μέτρα, τα απλά μέτρα που είπαμε όλοι μας, τα οποία δεν περιλαμβάνουν το τεστ. Έτσι, να είμαι σαφής. Τώρα, όσον αφορά την επάρκεια των εργαστηριακών, μπορεί να πει περισσότερα και ο Υφυπουργός, νομίζω έχει κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, ο κ. Κοντοζαμάνης. Σε σχέση με το θέμα του ελέγχου που ρωτήσατε, εγώ δεν θα σας μιλήσω ως Υφυπουργός, θα σας μιλήσω ως πατέρας, ως γιος, ως γείτονας, ως άνθρωπος κοινωνίας. Τι δεν γίνεται αντιληπτό? Από την πρώτη στιγμή η επιστημονική κοινότητα λέει το αυτονόητο. Η μετακίνησή μας, από τη στιγμή που θα μπορούμε να έχουμε τον ιό χωρίς να το ξέρουμε, να είμαστε ασυμπτωματικοί, σημαίνει δυνητικά ότι μπορεί να μεταφερθεί όπου βρεθούμε και όπου πάμε. Τα στερεότυπα περί ελέγχου πρέπει να τα ξεπεράσουμε, γιατί είναι θέμα πλέον ευθύνης απέναντι σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Και ξέρετε κάτι, η ευθύνη αυτή είναι σε επίπεδο αμέλειας, σε επίπεδο απερισκεψίας. Όποια και αν είναι η ευθύνη αυτή όμως, η ελληνική πολιτεία επιφυλάσσεται γι' αυτό. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Επιτέλους ας μείνουμε όλοι σπίτι. Είναι τόσο σημαντικό, είναι τόσο δραματικό ότι θα πρέπει να φύγουμε, να ξεχυθούμε στα χωριά μας? Ελάχιστοι το κάνουν αυτό σε σχέση με αυτούς που πραγματικά μένουν πιστοί στις οδηγίες. Αλλά αν μη τι άλλο, πρέπει να γίνει αντιληπτό την ευθύνη που φέρνουν όλοι αυτοί για τη διασπορά της νόσου σε οποιοδήποτε σημείο και δει σε περιοχές, σε χωρικά κλάστερ, στα οποία δεν έχουμε μέχρι τώρα κρούσματα. Όλο αυτό βεβαίως και το παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Δεν είναι θέμα ελέγχου. Είναι θέμα ευθύνης απέναντι στην ίδια την κοινωνία. Κ. Κουντοζαμάνης. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα περί υλικών. Να πω ότι... σε ό,τι αφορά την επάρκεια των υλικών στην αγορά, υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά αντιλαμβάνεστε όλοι ότι γίνεται λελογισμένη χρήση και όχι η χρήση όπως γινόταν παλαιότερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επάρκεια των προϊόντων αυτών στη χώρα. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι οι απλές, οι μάσκες, χρησιμοποιούνται στον κορονοϊό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον κορονοϊό. Και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η παγκόσμια ζήτηση για όλα τα υλικά είναι αυξημένη. Και βεβαίως εμείς ως ελληνική πολιτεία διασφαλίζουμε μελλοντικές παραγγελίες προκειμένου να έχουμε ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με τα απαραίτητα υλικά. Σε ό,τι αφορά τα
αντιδραστήρια και τις εξετάσεις που ανέφερε ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας. Έχουμε διασφαλίσει επίσης την επάρκεια των αντιδραστηρίων στην αγορά, προκειμένου απρόσκοπτα να συνεχίσουμε να κάνουμε τα τεστ για τον κορονοϊό. Κυρία Γκουρίδη. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ή τέλος πάντων ποιος είναι ο προγραμματισμός για τα νοσοκομεία και τις πτέρυγες των νοσοκομείων που σταδιακά θα ενταχθούν, θα αφοσιωθούν, τέλος πάντων θα είναι μόνο αποκλειστικά για την νοσηλεία ανθρώπων με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω ποιος από τους τρεις θα μπορούσε να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει ένα σχεδιασμός, ένα σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα 2.156 κλίνες έχουν δεσμευτεί αποκλειστικά για να αντιμετωπίσουν τα ήπια και μέτρια περιστατικά, περιστατικά του κορονοϊού και 180 κλίνες εντατικής θεραπείας είναι αποκλειστικά για κορονοϊό διαθέσιμες. Στο σχεδιασμό μας περιλαμβάνεται βεβαίως και η λειτουργία νέων ΜΕΘ. Να σας πω ότι οι ΜΕΘ αυτές που αναπτύσσουμε είναι ήδη λειτουργούσες ΜΕΘ, αλλά και κρεβάτια τα οποία ήταν κλειστά τα τελευταία χρόνια, και υπάρχει σχεδιασμός να ανοίξουμε ακόμα περισσότερα και περισσότερες απλές κλίνες για τον κορονοϊό εφόσον χρειαστεί. Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα αλλάξουμε το σχέδιο μας για την εφημερία των νοσοκομείων της Αθήνας. Το νοσοκομείο Σωτηρία μαζί με την Παμακάριστο, όπως ήδη γνωρίζετε, και την Αγία Βαρβάρα θα είναι αποκλειστικά νοσοκομείο κορονοϊού. Επομένως, θα γίνει μια αλλαγή στο σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων στην Αθήνα. Το ίδιο σχεδιάζεται και για τη Θεσσαλονίκη και υπάρχει και ένας σχεδιασμός όπου τα κέντρα, συγκεκριμένα κέντρα υγείας, 6 στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα υποδέχονται ύποπτα περιστατικά προκειμένου να αντιμετωπίζεται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο κάθε περιστατικό και να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία. Κυρία Κροντήρη. Δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε σε κάποιες οδηγίες για τους νεφροπαθείς, αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Και κύριε Χαρδαλιά, μία ερώτηση. Έχει να κάνει με αυτά που μας ανακοινώσατε σήμερα. Θα υπάρχει κάποιο πρόστιμο αρχικά για τα ιδιωτικά σκάφη, εάν στο μεταξύ δεν επιστρέψουν? Και επίσης, δίνεται κάποιο χρονικό περιθώριο για αυτούς που έχουν ήδη φύγει στην επαρχία για να επιστρέψουν πίσω? Υπάρχει κάποιος τέτοιος περιορισμός ότι θα πρέπει να είναι εδώ μέχρι την Κυριακή? Υπάρχει ειδικό σχέδιο από τον καθηγητή κύριο Μπολέτη, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, το οποίο αφορά μεταφορά κάποιων από τους ασθενείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν αιμοκάθαρση σε τακτικό χρονικό διάστημα σε κάποια νοσοκομεία εκτός των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορονοϊό, ώστε να μην προσβληθούν. Μπορεί να σας δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες ο ίδιος. Αυτό είναι η βασική αρχή. Έχουν ήδη καθοριστεί κάποια νοσοκομεία για τις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και εκεί βαδίζουμε. Αν υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά της νόσης στην κοινότητα, αλλάζει και το πλάνο και ο σχεδιασμός και υπάρχει και backup σχεδιασμός. Τα πρόστιμα προβλέπονται. Εξετάζουμε την περίπτωση τα πρόστιμα αυτά να γίνουν και πιο βαριά. Από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν φύγει, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε επαφή με ανθρώπους του τόπου προορισμού τους. Και οι υπόλοιποι όλοι ας παραμείνουμε στα σπίτια μας. Είναι οριζόντια οδηγία σε κάθε επίπεδο. Όπου βρισκόμαστε, να μείνουμε εκεί, με τους κανόνες και τις οδηγίες που έχουν ζητηθεί από τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Κυρία Παπακοστοπούλου. Κύριε Χαρδαλιά, θέλω να μου πείτε ευθέως αν εκτιμάτε ότι θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας εάν δεν επιδείξουν οι Έλληνες την συμπεριφορά που θέλετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και δεύτερο ερώτημα, κύριε Τσιόδρα, αναφέρεστε στην Κάρπαθο όταν λέτε για νησί των Δωδεκανήσων, γιατί κυκλοφόρησε ότι είναι νοσηλεύτρια, εσείς μας είπατε για επισκέπτη από Αθήνα. Ευχαριστώ.
Θέλω να τηρήσουμε αυτό που σας είπα, τον κανόνα για το στίγμα και τη διάκριση, ιδιαίτερα για περιστατικά που είναι μεμονωμένα σε μεμονωμένους χώρους. Σας παρακαλώ πολύ, όσο μπορείτε, σεβαστείτε το. Αφορά ένα νησί μας, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο νησί. Εσείς έχετε το δίκτυο πληροφοριών σας. Επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ ονομαστικά σε νησί της πατρίδας μας. Ωραία. Προσωπικά δεν κάνω εκτιμήσεις. Λέω ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από μας εξαρτάται κάθε μέτρο που θα κληθεί να πάρει η κυβέρνηση σε σχέση με τον περιορισμό των μετακινήσεών μας. Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Σακάς. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφέρατε, αν κατάλαβα καλά, για κάποιο σχέδιο για τον κορονοϊό. Κάτι συγκεκριμένο μπορείτε να μας πείτε, κάτι παραπάνω, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιες οδηγίες. Αν άκουσα καλά, είπατε κάποιο σχέδιο, καταθέσατε ότι συζητήσατε σήμερα κάποιο σχέδιο για τον κορονοϊό. Όχι, αφορούσε τους νεφροπαθείς. Τους νεφροπαθείς μόνο. Ναι, 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 okay. Ναι. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μιλάτε για προβλέψεις. Αυτές βασίζονται αποκλειστικά στο μαθηματικό μοντέλο το οποίο είπατε πιο πριν. Και υπάρχει κάποιο πολλαπλασιαστή που με βάση τα νέα κρούσματα μπορούμε να εκτιμήσουμε. Να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η διαδικασία των μαθηματικών εκτιμήσεων. Γίνεται με δεδομένα που αφορούν τον ιό, τα χαρακτηριστικά του ιού, αυτό που ονομάζουμε μεταδοτικότητα του ιού, χρόνο γενεάς του ιού, αυτό που λέμε R0, το πόσο κολλάει καθένας που έχει τον ιό, τα δεδομένα που υπάρχουν από άλλες χώρες και τα μέτρα που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλοί παράμετροι μέσα. Φυσικά και τα μέτρα που έχουμε πάρει περιμένουμε να επηρεάσουν αυτή την εξέλιξη και όσο καλύτερα τα τηρήσουμε θα επηρεάσουν και τις μαθηματικές εκτιμήσεις. Είναι ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτά, γι' αυτό υπάρχει και ειδική ομάδα. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα και χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί σε αυτά τα δεδομένα τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, τα οποία θα αποδώσουν, όπως σας είπα, μετά από 1 με 2 εβδομάδες, έχουμε κάνει αυτές τις εκτιμήσεις και είμαστε εντός των εκτιμήσεων. Άρα θέλω να πιστεύω. Θέλω να είμαι αισιόδοξος πως όλοι μαζί θα συμπορευτούμε σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι οι υπουργοί μας, είναι όλοι οι πολίτες. Μαζί να προχωρήσουμε και να ζήσουμε όσο δυνατόν λιγότερες συνέπειες από αυτόν τον ιό. Σας ευχαριστούμε πολύ.